Καλησπέρα σας, κύριε Βόσδο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς είστε? Μπράβο. Χαίρομαι. Και εγώ, δόξα τω Θεώ. Να ρωτήσω όταν κάτι έξω. Στη Φλόρινα, καλά θα είσαι. Όταν ζείτε, πού είπατε? Όταν ζεις στη Φλόρινα, λέω μια χαρά είναι όλα. Είναι όλα ήσυχα. Άρα η πρώτη ερώτηση για να ικανοποιήσω την περιέργειά μου είναι το πού βρίσκεστε, ζείτε στη Φλόρινα, πρώτο αυτό. Και δεύτερο, ασχολείστε με το ποδόσφαιρο ή το έχετε αφήσει πίσω και έχετε άλλα πράγματα να ασχολείστε? Όχι, δεν πολύ βλέπω έτσι, ειδικά ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εξάλλου δεν είναι το θέμα να βλέπεις, γιατί δεν βλέπεις κάποιον Έλληνα παίχτη. Βλέπεις ένα πρωτάθλημα άλλων δαπών. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων έχω μια γενική άποψη, την οποία αν θέλετε μπορούμε να τη συζητήσουμε. Βεβαίως, και γι' αυτό σας έχουμε στον αέρα του Λίμπερο, για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είδατε το παιχνίδι, να ξεκινήσουμε από αυτό το χθεσινό. Κάνατε μια εξαίρεση να το δείτε. Ναι, έκανα μια τρομερή εξαίρεση. Αλλά έβγαλα μερικά συμπεράσματα. Ήταν ένα παιχνίδι, ουσιαστικά ήταν κακό, έτσι. Ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν είχε τόσο καλή εικόνα, ήταν κουρασμένος. Αλλά ο Άρης ήταν λίγο, πατούσε πιο καλά στα πόδια του, ήταν πιο καλά λίγο κυκλοφόρησε την μπάλα. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια βγάζουν μια κούραση γενικώς, εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή? Δηλαδή αυτά τα play-off, τα play-out, για ποιο λόγο γίνονται, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Όταν βγήκες πρώτος, είσαι επιβαλητής. Έτσι. Όταν είσαι δεύτερος, πας στο UEFA, στην Ευρώπη. Είναι στην Ευρώπη. Διοργανώσεις στην Europa League και Conference μετά, ναι. Ναι, ακριβώς. Δεν έχω πάρει απάντηση. Αυτά τα play-off και αυτά τα play-out, πώς τα λένε, δεν ξέρω. Ναι, καλά τα λέτε. Ποιος ο λόγος, δηλαδή. Ναι, ποιος ο λόγος για να καταπονούν οι παίκτες που σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτό το χρονικό διάστημα βγαίνουν όλοι τραυματισμοί. Βγήκες πρώτος, είσαι πρωταθλητής. Βγήκες τελευταίος, πρώτος τελευταίος, πέφτεις στη Β' Εθνική. Ανεβαίνουν οι δύο από τη Β' Εθνική. Ποιος ο λόγος δηλαδή να παίζει η Λιβαδιά Κυβέρια, να παίζουν αγώνες μπαράζ? Ποιος ο λόγος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένα μίνι πρωτάθλημα, βέβαια στα πρώτης ταχύτητας πρωταθλήματα αυτά δεν γίνονται. Εννοώ το αγγλικό, ας πούμε, το ισπανικό, το ιταλικό, το γερμανικό, αυτά εκεί δεν υπάρχουν. Αντίθετο, σύμφωνο με βρίσκεται σε αυτό που λέτε. Ναι, αλλά το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, αλλά για ποιο λόγο γίνονται? Δεν το καταλαβαίνω. Η εισιτήρια βλέπετε ότι είναι 50, στην Τρίπολη και σε αυτά είναι 50 άτομα, έτσι. Ναι. Στον Πανετολικό, όπως λέγονται αυτά, είναι 30 άτομα, 22 ξέρω εγώ. Στον Όφη 15. Δεν είναι, νομίζω να είναι, ας πούμε, κάτι για πρακτικούς λόγους. Αυτό το διέγραψα από την φαντασία μου. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτά τα παιχνίδια, τι σκοπό έχουν δηλαδή? Έπαιξες 35 παιχνίδια, βγήκες τελευταίος. Υπάρχει περίπτωση να σου δοθεί και άλλη ευκαιρία? Για ποιο λόγο να σου δοθεί η άλλη ευκαιρία? Δεν έχεις καλή ομάδα, τελείωσες. Βγήκες πρωταθλητής. Για ποιο λόγο βγήκες πρωταθλητής? Έχεις μια καλή ομάδα, τελείωσε. Προς τι γίνονται όλα αυτά, ας πούμε, τα play-off, τα play-out? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Γιατί τα παιδιά εχθές τα ήταν πάρα πολύ κουρασμένα. Και βγαίνουν τραυματισμοί. Εγώ αυτά σκέφτομαι. Τους ποδοσφαιριστές, δεν σκέφτομαι τους παράγοντες και τις τηλεοράσεις, ας πούμε. Ναι. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ποδοσφαιριστής. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτοί μπαίνουν και παίζουν και από αυτούς παίρνουν όλη τη διασημότητα και όλες τις έφημες γνίες οι υπόλοιποι. Ο πρωταγωνιστής είναι όμως ο ποδοσφαιριστής μόνο. Προστάτεψέ τον όμως. Συγγνώμη που κάνω αυτό. Όχι, μια χαρά τα λέτε. Απολαυστικά θα μπορούσα να πω. Απολαυστικά, ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου αυτό το συνέστημα. Ναι. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν μπαίνω σε κάποιο άλλο τα χωράφια, αλλά νομίζω εγώ το βλέπω μόνο συναισθηματικά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχω παραμείνει ρομαντικός. Ναι. Αυτά τώρα τα περί play-off, play-out και στοιχήματα εμένα δεν με αγγίζουν καθόλου. Δηλαδή αυτά έχω να σας πω. Συγγνώμη για το μονόλογο. Όχι, μα αλλά... σας λέω, σας παρακολουθώ και είναι απολαυστικά αυτά που λέτε. Ναι, γιατί συμφωνώ κιόλας, ας μου αρέσει αυτό που ακούω και το αφήνω να πάει όσο πάει. Γιατί έτσι είναι. Και πραγματικά. Να πω και κάτι άλλο. Σε διακόπτω, συγγνώμη, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Άκουσα τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Ότι οι παίκτες μου είναι στραγγισμένοι. Τι εννοεί? Και ποιος τους στράγγισε? Η αγωνιστική περίοδος που έχει καμιά εξινταριά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπελο, πρωτάθλημα Ευρώπη, Κύπελο. Ωραία.
Ναι. Να σας πω κάτι, όταν παίζαμε εμείς δεν είχαμε τίποτε. Ήτανε κακά τα γήπεδα, δεν είχαμε φυσιοθεραπευτές, δεν είχαμε τίποτε. Τώρα τα έχουν όλα. Αυτούς τους τραγισμένους παίκτες νομίζω ότι αυτοί είναι τους κατατραγισμένους. Δεν έχουν καλούς γυμναστές, δεν έχουν καλό team, δεν έχουν καλό φαρμακευτικό τέτοιο υλικό, δεν έχουν καλούς γιατρούς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι θα πεις τραγισμένοι και πώς τους χαρακτηρίζεις τραγισμένους. Εσείς εκτός δηλαδή ευθυνών. Λέω εγώ. Καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Προφανώς εννοούσε. Ή το άλλο. Ναι. Και τι εννοούσε. Μα δεν ξέρω τι εννοούσε. Δηλαδή το πέταξε αυτό και λέει τι θα πει. Εγώ θλιχτικά για τα παιδιά. Τι θα πει αυτό δηλαδή. Δεν σου κάνει. Του στέλνεις ένα μήνυμα ότι κύριε, λύεται το συμβόλαιό μας. Ή το άλλο που είπε είναι ότι είμαστε μέσα στους στόχους. Οι στόχοι δηλαδή του ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη θέση και να πάει στο τελικό με τον Παναθηναϊκό που δεν ξέρουμε εκεί τι θα γίνει. Να κατακτήσει το κύπελλο, ναι. Δεν μας κάνεις. Ναι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτή η νοοτροπία του ΠΑΟΚ, ούτε του Άρη φυσικά. Αλλά ειδικά του ΠΑΟΚ που τα έχει όλα λυμμένα. Το καταλάβατε αυτό. Εγώ αυτό λέω. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά εκεί πέρα. Δηλαδή, όταν λέει ένας προπονητής ότι ο στόχος είναι η κατάκτηση του κυπέλου, γιατί λέτε ότι δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός στόχος. Δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Είπε είμαστε μέσα στους στόχους. Γιατί αν χάσει από τον Παναθηναϊκό, και δεν το θέλω αυτό φυσικά, τι θα πει μετά. Ότι δεν θα πρέπει να φύγει ο μόνος του. Δεν τα καταφέραμε. Γιατί να φύγει. Γιατί δεν κατάφερε τίποτε. Γιατί απλά είναι στη δεύτερη θέση και απλά έχασε ένα κύπελλο αν το χάσει. Ναι. Δηλαδή, γιατί να μην χτυπήσει το πρωτάθλημα, λέω, και γιατί ο Ολυμπιακός να παίρνει από τα Χριστούγεννα, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Ποιος ο λόγος. Δεν μπορείς, ας πούμε, με τα οικονομικά δεδομένα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι δίπλα στον Ολυμπιακό, να το χτυπήσει στον Ολυμπιακό. Εγώ νομίζω μπορεί. Μπορεί. Και με τον κόσμο που έχει, μπορεί. Λοιπόν, εγώ κοιτάξτε να σας πω, έχω παίξει τον Άρη, αλλά πάντα τη δυναμική του ΠΑΟΚ, πάντα την έλεγα. Πάτε και στους Αριανούς του την έλεγα. Η μόνη ομάδα που μπορεί, ας πούμε, να χτυπήσει, ας πούμε, το λεγόμενο παλιό, θυμάστε, το ΠΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ. Καθαρά και εξάστερα. Ο Άρης γιατί δεν μπορεί. Για δικές του ιστορίες. Πονών νοήτο. Όχι, εγώ δεν κατάλαβα τι εννοείται. Δηλαδή πρώτη φορά τώρα, μιλάμε 5 λεπτά, πρώτη φορά με αφήνετε με απορία, με ερωτηματικό. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ο Άρης πρέπει να λύσει πρώτα, είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει κόσμο από πίσω, πρέπει να λύσει τα του οίκου του πρώτα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω. Πρέπει να λύσει τα προβλήματα που τον βασανίζουν από μέσα, από εκεί και πέρα. Ποια είναι όταν αυτά. Τα λύσει αυτά, δεν θα είναι εύκολο. Αυτοί ξέρουν. Όχι, για να το αναφέρετε, να το τονίζετε εσείς κύριε Βόσδου, άρα κάτι έχετε στο μυαλό σας. Είναι ενηγματικό αυτό που λέτε και δυστυχώς δεν είμαι καλός στην απάντηση. Δηλαδή στην ερμηνεία μάλλον. Ναι. Από τότε που. Ναι, να σας πω κάτι και θα τελειώσω. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ναι. Το θέμα είναι ποιο. Ότι όταν σε μια ομάδα υπάρχει εσωστρέφεια που υπάρχει αυτή στην ομάδα του Άρη, δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ αποτελέσματα. Όταν ξεπεράσουν αυτή την εσωστρέφεια που υπάρχει στην ομάδα, τότε θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Εγώ αυτό λέω. Γιατί είναι κρίμα ο Άρης με αυτό το γήπεδο, με αυτόν τον κόσμο, που αυτός ο κόσμος έχει κάνει τον Άρη μεγάλο, γιατί ο Άρης έχει από το 70 να πάρει κάτι, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Και όμως όταν αναφέρουν τις μεγάλες τις ομάδες, αναφέρουν και τον Άρη μέσα. Λοιπόν, επειδή έχουν μια υποχρέωση αυτοί όλοι εκεί που διοικούν, δεν ξέρω και ποιοι είναι, έχουν αυτή την υποχρέωση απέναντι στον κόσμο, αυτόν τον κόσμο που πληρώνει με χιόνια, με βροχές, έτσι, με ζέστη, που πληρώνει το εισιτήριό του από το υστέρημά του, ναι. Απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κοιτάξουν το θέμα λίγο πιο σοβαρά και να είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό ξέρω. Γιατί λέτε αυτοί που διοικούν έτσι γενικά και αόριστα, αφού είναι. Όχι, δεν μιλάω. Ότι έχει ο Άρης. Δεν μιλάω για τους τωρινούς. Για ποιους μιλάτε. Μιλάω γενικά. Α, και για τους προηγούμενους. Η ίδια ιστορία ήταν πάλι. Ναι, αλλά μιλάμε για το. Ίδια ιστορία ήταν. Για το σήμερα, μιλάμε για το παρόν. Δεν μιλάμε για αυτό που. Ό,τι έγινε στο παρελθόν. Η εσωστρέφεια δημιούργησε τα προβλήματα. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Τα προηγούμενα χρόνια. Όμως. Αυτή η ιστορία που είναι τώρα όμως, αυτή είναι εδώ και χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα. Αυτοί μπορεί να παραλάβανε το ίδιο ακριβώς ελάττωμα που είχαν οι προηγούμενοι. Και οι προ-προηγούμενοι και οι προ-προηγούμενοι. Καταλάβατε. Ναι. Εγώ αυτό θέλω να φύγει από αυτή την ομάδα. Γι' αυτό βλέπετε και όλοι οι σοβαροί επιχειρηματίες που ήταν Αριανοί έχουν κάνει στην άκρη. Και γιατί δεν βρίσκεται ένας άλλος επιχειρηματίας, ένας δυνατός επιχειρηματίας να πάρει αυτή την ομάδα, αφού έχει όλα τα
όλα τα καλά όπως περιγράφεται, ας πούμε, και τον κόσμο που προφανώς θα υπάρχουν έσοδα και όλη τη δυναμική την έχει. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό να έρθει να επενδύσει τον Άρη? Από ό,τι καταλαβαίνω δεν είστε ικανοποιημένος από τον μεγαλομέτωχο που είναι τώρα στην ομάδα. Δεν τον παρακολουθώ, συγγνώμη, δεν τον παρακολουθώ καθόλου. Uh-huh. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Υπήρχε ο Κοντομινάς. Υπήρχε. Φυσικά υπήρχε. Πού είναι, πού ήτανε, γιατί έφυγε μετά, ποιος ο λόγος? Ναι. Okay. Αυτό είναι πολλά χρόνια πριν. Υπήρχαν άτομα. Πολλά χρόνια πριν. Ναι, πολλά χρόνια πριν. Αλλά ναι. Αυτό διαιωνίζεται όμως. Ναι, αυτό διαιωνίζεται. Και Λεωνίδα να με λες, σε παρακαλώ, δεν μπορείτε, κύριε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Λεωνίδα θέλω να με λες. Ναι, Λεωνίδα, να μιλάμε τον Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Υπήρχαν μεγάλο μέτωχοι, έτσι. Υπήρχαν σκοπιμινά. Ο λόγος που έφυγε. Αυτά θέλω να σας πω. Γιατί υπάρχουν Αριανοί οι οποίοι είναι και οικονομικά εύρωστοι και αγαπάνε την ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει και αυτή η συνεχίζεται αυτή η εσωστρέφεια, δεν θα μπει κανένα στον Άρη. Και η εικόνα θα είναι αυτή του Άρη. Βλέπετε ότι κερδίζει εκτός έδρας, χάνει εντός έδρας. Δηλαδή, αυτά τα πάνω κάτω, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα. Για μένα είναι μεγάλη ομάδα. Απέδειξε το. Ναι, με ποιο τρόπο μπορεί να το αποδείξει αυτή τη στιγμή? Ναι, πολλούς. Αλήθεια, με εντυπωσιάζετε με όπως μιλάτε. Και μου αρέσει, δύσκολα βρίσκω τέτοιους συνομιλητές. Και μου αρέσουν, είναι και οι αγαπημένοι μου, για να πω. Είστε και οι αγαπημένοι μου. Γιατί για να δίνετε κάτι στον κόσμο που μας ακούει. Άμα είναι να λέμε τα ίδια και να τα κάνουμε σαλάτα, ας πούμε, κάθε φορά λίγο διαφορετικά, δεν αξίζει. Να σου πω κάτι. Ναι. Αν δεν έχω κάτι να πω, δεν βγαίνω να το πω. Και βγαίνω σπάνια, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αυτή τη δυναμική την έχει. Ναι, αλλά ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος σε αυτά τα 10 χρόνια που είναι, κάτι πρόχειρους υπολογισμούς κάναμε χθες το βράδυ στο καφενείο, αλλά τους κάναμε ανθρώπους που ξέρουν, που γνωρίζουν, και καταλήξαμε ότι έχει βάλει περίπου μισό δις αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Στο καφενείο γίνονται οι καλύτερες συζητήσεις, να ξέρεις. Ναι, βέβαια, αλλά γι' αυτό το είπα. Θα μπορούσα να πω κάτι άλλο. Γι' αυτό το είπα. Είπα αλήθεια. Ακριβώς. Πόσα λεφτά έβαλε, είπατε? Με πρόχειρους υπολογισμούς που κάναμε, έσοδα-έξοδα, και τα έσοδα αυτά που έβαλε στην ομάδα, φυσικά δεν τα βάλε στην τσέπη, περίπου μισό δις. Στα 10 χρόνια, στα 10 χρόνια που είναι. Ναι, ωραία. Τώρα να σου πω απλά, να σε ρωτήσω σαν φίλο, με αυτά τα μισό δις που έβαλε, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, είσαι ευχαριστημένος με την πορεία του ΠΑΟΚ? Εγώ όχι. Ευχαριστημένος τώρα πώς. Δεν νοείται από τον Δεκέμβριο να βγαίνει πρωταθλητής. Δεν νοείται. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, δεν το συζητάω αυτό, έτσι. Αλλά μπορείς να το φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί τα έχεις όλα, είστε όλοι πληρωμένοι μέχρι μία. Τα λεφτά είναι αυτόνα. Οι συνεργάτες είναι αυτοί. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ποιος ο λόγος να φτάσει, ας πούμε, στο επίπεδο του Ολυμπιακού, που τα έχεις όλα. Ναι, και μάλιστα ειδικά για την φετινή περίοδο, Λεωνίδα, όλοι λένε, όσους έχουν βγάλει προπονητές και πρώην παίκτες και τα λοιπά, λένε ότι είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός των τελευταίων χρόνων αυτός που είδαμε φέτος. Γιατί, ναι. Και παίρνει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά. Ακριβώς. Γιατί να μην είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που από το Δεκέμβριο βγήκε πρωταθλητής? Εγώ αυτό σου λέω. Άρα κάτι δεν κάνουν καλά. Τι κίνητρο έχουν οι παίκτες? Οι υπόλοιποι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Τι κίνητρο έχουν αυτοί οι παίκτες όταν από τον Δεκέμβριο έχει βγει πρωταθλητής? Τι κίνητρο μπορεί να έχουν? Που δεν ξεχάσαν την μπάλα αυτά τα παιδιά. Γιατί στο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν σε δύο παίκτες μπορούν να αλλάξουν όλη τη ροή του παιχνιδιού. Είναι παιχταράδες, έτσι. Βέβαια τους έχει πληρώσει 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα, ποιος ο λόγος, ας πούμε, να μην ακολουθείς αυτή την ιστορία? Ίσως κάτω-κάτω, ρε φίλε, κάνε ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Το έχεις αυτό έχεις αυτή την ευκαιρία, έχεις το οικονομικό budget, ας πούμε, να ακολουθήσεις το ότι κάνει μια μεγάλη ομάδα. Στείλε άτομα να δεις πώς λειτουργούν, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν είναι το πάγο να χάσει αυτά τα λεφτά που λες και να μην έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή το ότι πήρε ένα κύπελο, το ότι πήρε. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι δίπλα στο Ολυμπιακό. Πήρε 4. Ναι, είναι λίγα. Πρέπει να είσαι δίπλα στον Ολυμπιακό, πρέπει να είσαι δίπλα, να καταλαβαίνει την ανάσα σου. Μόνο έτσι βγαίνουν οι καλές ομάδες. Και να σου πω και κάτι, αν πας και καλά, ναι, θα έχεις και άλλα έσοδα. Αλλιώς θα σε αντιμετωπίσεις στην Ευρώπη. Και όλες οι ομάδες πρέπει να ρίξουν το βάρος στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η όλη ιστορία. Εκεί γίνεσαι γνωστός. Όχι να παίζεις με τα σούρμενα και με κάτι άλλες ομάδες. Συγγνώμη τώρα. Αυτό θέλω να πω.
Καταλαβαίνω, έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις και ευρωπαϊκές πορείες, αλλά δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό οι παίκτες. Οι ελληνικές ομάδες, καταλαβαίνω, Λεωνίδα, ότι δεν το καταλαβαίνω. Δεν, αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό μιλάει για ξεζουμισμένους παίκτες ο προπονητής του ΠΑΟ και για κουρασμένους. Έχει τραυματισμούς πολλούς. Ωραία. Γιατί έχει τραυματισμούς, για ψάξτε αυτό λίγο να δείτε. Γιατί έχει τραυματισμούς. Για ποιο λόγο έχει τραυματισμούς. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Και το άλλο να σου πω και κάτι. Όταν ας πούμε κάνεις, όταν ας πούμε έρχεται ο Απρίλιος, τον Απρίλιο μια σωστή ομάδα πρέπει να ξέρει ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Δεν νοείται να έχεις ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά σου παιχνίδια και να κάνεις ακόμα μεταγραφές. Αυτό το παιδί που θα έρθει απ' έξω και θα έρθει μεταγραφή τον Αύγουστο, ποιος θα προσαρμοστεί σε αυτή την ομάδα. Που θα είναι χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτε. Πώς γίνεται αυτό και ποιοι τα λένε αυτά. Ποιοι τα λένε αυτά δηλαδή. Εκεί δεν υπάρχουν δύο άτομα, δεν υπάρχει η ομάδα του σκάουτερ. Τώρα συγγνώμη, με έχει πιάσει η ίσου. Δεν υπάρχει ομάδα σκάουτερ εκεί πέρα που να λένε ότι ξέρεις τι χρειαζόμαστε, ένα δεξί μπακ. Δεν μπορείς να κάνεις σκάουτινγκ και να έχεις τρία δεξιά μπακ και να μην έχεις κανένα αριστερό μπακ. Απρίλιο πρέπει να ξέρεις ότι ο Λεωνίδας θα φύγει, ο άλλος θα φύγει, αυτός θα μείνει. Αλλά θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τον άλλον. Και οπότε ξεκινάς τα ευρωπαϊκά σου παιχνίδια με ολοκληρωμένο ρόστερ. Πού είναι το δύσκολο δηλαδή για αυτές τις ομάδες? Στον προγραμματισμό προφανώς είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τότε τι μου λες για μισό δίσκολο, μισό, τίποτε δεν γίνεται. Γιατί μου μιλάς για μισό, πάλι, πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Δηλαδή είναι δύσκολο να έχεις 3-4 άτομα σκάουτερ και να γυρνάς όλη την Ελλάδα, να πάρεις και Ελληνόπουλα και να εμπλουτίσεις την ομάδα σου πιάνε Ελληνόπουλα. Δηλαδή τον Άρη αυτό το βλέπω και έχει 28 προσεδές ξένους. Έλα ρε φίλε. Για ποιο λόγο να τη δω εγώ αυτή την ομάδα, δεν κατάλαβα. Και τι προσφέρουν παραπάνω αυτήν. Να έρθει ο καλός του ξένος, το καταλαβαίνω. Να έρθει ένας Ζάιτς. Να έρθει ένας Γκουιντάρ τότε που είχαμε. Να έρθουν αυτοί, το καταλαβαίνω που κάνουν τη διαφορά. Ένας Βαζέχα, ένας Βάλτσι. Το καταλαβαίνω. Μου έρχονται τώρα αυτοί εδώ πέρα και είναι ίδιοι με τα Ελληνόπουλα και παίζουν αυτοί. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Ποιος ο λόγος. Και πώς θα βγει η εθνική ομάδα δηλαδή. Από πού. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Συγγνώμη που στα λέω, ξέρεις, με έχει πιάσει αυτό το πατριωτικό μου, αλλά να σου πω κάτι ρε φίλε, είμαι Έλληνας, ας πούμε. Αυτό θέλω. Θέλω να βλέπω Ελληνόπουλα. Δεν μπορώ να βλέπω, δηλαδή, 28 να μπαίνουν, να βγαίνουν αλλαγές και να είναι ένας μαύρος, ένας κίτρινος, ένας πορτοκαλί, ας πούμε. Κατάλαβα τι λέτε. Θέλω να βλέπω τα Ελληνόπουλα. Ναι, και χάρηκα πάρα πολύ, ας πούμε, χάρηκα πάρα πολύ και που παίζουν και στον ΠΑΟΚ παίζει, ας πούμε, ο Τσιγάρας, παίζει ο Πασχαλάκης, παίζει. Ναι, με αυτούς είναι. Και αυτοί ήταν οι διακριτές. Εγώ μπορώ αυτούς βάζω διακριτές, κανέναν άλλο. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι όπως το λέτε. Συγγνώμη για το ύφος μου. Λεωνίδα Βόστου, με εντυπωσίασες. Πραγματικά με εντυπωσίασες. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάντως που μου έδωσες αυτό το. Τα είχα μαζεμένα πολύ καιρό μέσα μου αυτά και σε ευχαριστώ που μου έδωσες το βήμα να τα πω. Και να σου πω και κάτι. Και σε όποιον αρέσουν, έτσι. Αυτό. Θέλω και ένα σχόλιο για τον άνθρωπο που θα ακολουθήσει μετά από 5-10 λεπτά εδώ στον αέρα, για μιας και αναφέρθηκε στους θερματοφύλακες και τα λοιπά, στο Γιώργο Μίρτσο. Ναι. Για τον Γιώργο Μίρτσο θέλω ένα σχόλιο. Δεν υπάρχει. Κοίταξε να σου πω. Καταρχήν είναι φίλος μου με τι κεφαλαίο. Τον αγαπάω τόσο πολύ και ξέρεις γιατί ταιριάζουμε. Γιατί? Εγώ είμαι διαφορετικός εργασίας από ότι αυτός. Είμαστε, ξέρεις, πώς λέτε, τα ετερόνυμα έλκονται. Ναι. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, φουριόζος και τέτοιο. Εγώ είμαι ήρεμος, προγραμματισμένος και τέτοιο. Τον αγαπάω πάρα πολύ και ξέρεις γιατί ταιριάζουμε. Γιατί τον αφήνω να είναι ο Γιώργος Μίρτσος. Δεν τον βάζω ποτέ σε καλούπια γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει σε καλούπια. Δηλαδή... Είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ναι. Είναι ένας καλός άνθρωπος. Δηλαδή κάποια στιγμή θα καθίσω να σου πω το τι έκανε στην Πάτρα και δηλαδή απίστευτες χειρονομίες, απίστευτες. Και θα δεις για ποιο λόγο παίρνει τόση αγάπη εκεί στην Πάτρα και γενικά από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένας καταπληκτικός τερματοφύλακας. Συνεργαζόμασταν άψογα γιατί εγώ έπαιζα λίμπερο. Ναι. Και συνεργαζόμασταν άψογα και η φιλία μας έγινε και θα είναι αιώνια. Να ξέρεις. Και θα είναι αιώνια. Λοιπόν, επειδή παίζατε λίμπερο, σας ευχαριστώ που μιλήσατε στο λίμπερο. 107,4. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ εντυπωσιάστηκα. Ευχαριστώ πολύ.